Πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο επίση αφορά την αγορά κινήτων και του real estate και αναφέρουμε βεβαίω την Golden Visa. αναμένεται να κατατεθεί αυτή η τροπολογία, να ψηφιστεί μάλλον αυτή η τροπολογία που θα αλλάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο μέτρο, για την Golden Visa και κυρίω τα οικονομικά όρια για να μπορέσει να την αποκτήσει. Έτσι, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που μα παρακολουθεί ότι στι περιοχέ που ήταν στα 250.000, το κατώτατο όριο, αυτό ανέρχεται στα 400.000. Κέντρο Νότια Προάστια. Βόρεια προάστια. Εκεί ήταν τα 500.000. τα, 500. τα 500, 500 που ήταν ούτω ή άλλω το υψηλό, ναι, ναι, ναι. που πάει στα 800 τώρα. Ναι, ναι, ναι. Στα σημεία που ήταν χαμηλό, τα 250, πήγε στα 400, όπω είναι ο Πειραιά ή ναι, η Δυτική ναι, η Αττική ναι, ναι. ή άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Και παραμένει το όριο για την Golden Visa στα 250.000, μόνο για τα εκείνα τα οποία ήταν επαγγελματικά και θα του αλλάξει ο νέο ιδιοκτήτη στη χρήση για να τα κάνει κατοικίε. Ναι. Ή για τα διατηρηταία mm -hmm. τα οποία θα αναλάβει την ανακαίνησή του. Επίση, μπαίνει και ένα οριζόντιο περιορισμό ότι θα πρέπει το ακίνητο που θα αγοραστεί να είναι τουλάχιστον 120 τετραγωνικά μέτρα, mm -hmm. να είναι ένα ακίνητο στα 120 τετραγωνικά μέτρα. Και επίση δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο νέο ιδιοκτήτη για βραχυχρόνια μίσθωση. Το πιο ενδιαφέρον από όλα. Γιατί γιατί ενοχοποιεί την Golden Visa στην, τα που έχουν με ανέβει. τα μισθώματα που έχουν ανέβει και έχουν πάει στο Θεό. Οπότε. Λοιπόν, και έχουμε μαζί μα τον uh, κύριο Μπάκα, ο οποίο. Uh, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την συγκεκριμένη αγορά και να μα δώσει τα φώτα του, γιατί έχουμε και αντιδράσει ότι η Golden Visa θα διώξει του ξένου επενδυτέ. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ε, με ποια άποψη συντάσσεστε, ήταν σωστή αυτή η επιλογή τη κυβέρνηση για να αλλάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο τη Golden Visa. Ε, δεν διαφωνώ καθόλου στη λογική τη κυβέρνηση την αύξηση των ορίων, αλλά εδώ έχουμε δύο-τρία συγκεκριμένα σημεία τα οποία θέλουν ε, ε, μια με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ναι. Όσον αφορά την απαγόρευση των ακινήτων τη Βεσσοκλάδου των Βαϊχών μισθώσεων πρέπει να δούμε αν αυτό το μέρο θα είναι καθολικό. Αν δεν είναι καθολικό, δεν υπάρχει κανένα λόγο να το συζητάμε. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργό ότι θα δούμε μια σωστικά, ε, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κινήτων ναι. προ τη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Εάν δεν υπάρχει καθολική όμω. Ε, Εφαρμογή. εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου δεν θα δουν καμία αλλαγή. Mm -hmm. Άρα, ε, για να δουν κάποια αλλαγή, θα πρέπει να υπάρχει μια καθολική εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου με αναδρομική ισχύ από το 2013-2014. Για την ιστορία, η αύξηση των μισθωμάτων που είπε ο Παύλο. Έχει να κάνει με την Golden Visa και όσα προηγήθηκαν. Έχει να κάνει σε συγκεκριμένε περιοχέ. Δεν αφορά το σύνολο τη χώρα. Έχει να κάνει με τι περιοχέ του Κέο των Αθηνών, ιδιαίτερα στον Νέο Κόσμο, στην Καλυθέα, στο Κουκάκι. Δηλαδή εκείνα που αγοράστηκαν την περίοδο 2013 έως και σήμερα. Ιδιαίτερα στην εποχή που είχαμε 250.000 ευρώ. Όχι εχείς, στα Μελίσια, όχι στα Λίσια, όχι στο Περιστέριο. Ιδιαίτερα σε ακίνητα μικρη μικρή επιφάνεια, 30-40 τραγούδια κινήτων αξία 250.000 ευρώ με την άμεση ανακαίνιση και εγγραφή του πλατφόρμου Βαϊχώνια Άρα δεν συζητάμε για κάτι το οποίο είναι γενικευμένο σε συγκεκριμένες περιοχές μόνο. Έχει όμω επίση ενδιαφέρον ότι οι μεταβιβάσει που αφορούν την Golden Visa είναι μόλι 7% του συνόλου των μεταβιβάσεων. Πόσο καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει αυτή, η, αυτό το μέρο των μεταβιβάσεων γενικώ στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Ε, οι μεταβιβάσει είναι σε πολύ μικρό αριθμό έτσι και αλλιώ και δεν μπορούν να επηρεάσουν το σύνολο. Μπορούν να επηρεάσουν όμω συγκεκριμένε περιοχέ που είδαμε να επικεντρώνουν το πολιτικό ενδιαφέρον. Ναι. Στι περιοχέ των Νοτιών Προαστίων ναι. και στο Δήμο Αθηνέων. Καθώ και στι περιοχέ των Δυτικών Προαστίων και του Πειραιά που από τον Αύγουστο του 2023 το όριο Ευρώ, που είδαμε τη μετατόπιση του πυροτικού ενδιαφέροντο μαζικά mm -hmm. στις περιοχές. συγκεκριμένε Ειδικά στον Πυριανό, νομίζω και είχαμε και την ακριβώς, μεγάλη αύξηση. Εκεί είδαμε και αυξήσει πάνω από σε διψήφιο ποσοστό. Αυτό που πρέπει να φέρουμε το εξή. Με την αλλαγή που θα γίνει του ορίου, στην τη μεταβατική περίοδο, να ξέρει ο κόσμο, θα δούμε ραγδαίε αυξήσει των ζητούμενων τιμών πώληση στι περιοχέ που είναι στι 250.000 ευρώ, πυριά δυτικά προάστια, ανατολική Αττική. Με αποτέλεσμα να επηρεάζονται έμεσα και άμεσα αντικειμενικέ αξίε, ένφια, ΤΑΠ κλπ. Το παραθυράκι και αυτό τι είναι ακριβώ, τι περιλαμβάνει, για να ξέρουν όσοι μα παρακολουθούν. Ότι θα μπορεί αυτή τη στιγμή μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024 οποιοδήποτε επενδυτή να μπορέσει να αγοράσει ακίνητο σε αξίε έω Μάλλον με ανώτατα όρια μέχρι σήμερα. Ναι, ναι, 250.000 ευρώ, υποκαταβόλη 10% και ολοκληρώσει του των τον Απρίλιο του 2025. Όταν θα ισχύουν πλέον τα νέα όρια, αυτό που θα δούμε, θα δούμε να, να πιέζονται πραγματικά πάρα πολύ οι όμορε περιοχέ του Νομοατική. Mm. Δηλαδή, η Βιωτεία, η Κορυνθία, η Αργολίδα, θυμηθείτε το, θα συζητάμε για ραγδαίε αυξήσει των ζητούμενων τιμών πώληση. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι δεν είδαμε την αλλαγή των όριων σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση και αναπτυξιακή πολιτική τη εκάστοτε περιοχή. Δηλαδή το ναύπλιο ένα προορισμό 365 μέρε, ένα ναι. Yeah. προορισμό επενδυτικό. Για ποιο λόγο είναι 400.000 ευρώ και μην 800.000 ευρώ το ναύπλιο yeah. και, και, και είναι 400.000 ευρώ, 400 ευρώ το αεροδρόμιο. Και να μην 400.000 ευρώ το Άργο, η Τρίπολη, η Σπάρτη, το Αγρίνιο, το Μεσολόκι. Δηλαδή περιοχέ οι, οι οποίε θέλουμε επενδύσει. Ή αλλιώς, να δούμε στη λογική όπως έκανε και η Πορτογαλία για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, συγκεκριμένο χρονικό ορι, ο, 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 ορίζοντα, να πούμε στη Θεσσαλία που έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή και θα χρειαζόμαστε να δούμε μια οικονομική ανάπτυξη, αύξηση του ΑΕΠ, νέε εργασία. Το όριο τη Γκοντεβίζα είναι 250.000 ευρώ για το επόμενο ένα έτο για να και να φορά κίνητα αποκλειστικά νεόδμητα ή σπίτια όλων των 35 ετών που χρήζουν ανακαίνηση, έτσι ώστε να μην πιεστεί το οικιστικό απόθεμα. Ναι. Τώρα, εγώ το έχω τουλάχιστον εγώ μία τελευταία ερώτηση που είναι αν πιστεύετε ότι οι ξένοι επενδυτέ που ενδιαφερόντουσαν για το ελληνικό και το ελληνικό προϊόν τη Golden Visa θα φύγουν από τη χώρα και θα πάνε σε άλλε χώρε τη Ευρώπη με φτηνότερη Golden Visa θα συμβεί το εξή. Θα δούμε ένα πάγωμα του περιοδικού ενδιαφέροντο, αυτό δεδομένο. Αλλά το δελεαστικό για του ξένου επενδύσει είναι ότι εμεί δεν έχουμε υποχρεωτική διαμονή οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνουν mm. η Golden Visa έχουν υποχρεωτική διαμονή από 90 μέρε όσο είχαν 180 μέρε. Mm. Σε εμά μπορεί κάποιο να επενδύσει 400.000 ευρώ και να μην ξανάρθει ποτέ στην Ελλάδα. Mm. Να κινείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στι χώρε τη Σέγγεν χωρί καν να, να διαμένει στη χώρα μα καθόλου. Άρα είναι ένα παραθυράκι δελεαστικό για του ξένου επενδυτέ, όπω και δελεαστικό παραθυράκι είναι στην λογική ότι θα μπορέσουν τα βιομηχανικά εκεί που είναι κλειστά στην πενταετία να ανακαινιστούν, να αλλάξουν χρήση, να γίνουν διαμείσματα και να ακολουθούν 250.000. Mm. Αυτό να ξέρετε το ενδιαφέρον. Θα επικεντρωθεί στον Πειραιά. Στον Πειραιά έχουμε και δύο επενδύσει που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε βιομηχανικά, κτίρια και αυτά τα κίνητα, θα μεταπολυθούν. Όσον αφορά τα κλασικά κίνητα, καλό είναι, αλλά μου κάνει εντύπωση το όριο του 250.000 ευρώ. Θα προτιμούσα στο κέντρο του Πειραιά, στο κέντρο των Αθηνών τουλάχιστον, να είναι 400.000 ευρώ ανά επενδυτή και 800 ευρώ συνολικά. Και όταν καθιερώσει 250.000 στα κίνητα ήταν 60% κάτω. Ακριβώ. Θα δούμε αλλαγέ Τεράστιε, στα νεοκλασικά, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κουμουνδούρου, που υπάρχουν yeah. πολλά εγκαταλειμμένα, να δείτε, που σήμερα οι τιμέ πώληση στα site είναι 350 και 400 χιλιάδε ευρώ. Θυμηθείτε ότι όταν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, τι, τι τιμέ θα δούμε στα site yeah. στι τιμέ πώληση των ακινήτων. Το κρατάμε και σα ευχαριστούμε πολύ. Ναι, Θερμά σα ευχαριστούμε.